Στην Αθήνα οδηγούνται απόψε 40 μετανάστες, ανάμεσα τους 12 ανήλικοι που έφτασαν χθες στους καλούς λιμένες στο Ηράκλειο. Οι μετανάστες που φιλοξενήθηκαν στο παλιό κτέλ δηλώνουν Αιγύπτιοι και υποστήριξαν πως είχαν ξεκινήσει από τις ακτές στο Μπρουκ της Λιβύης. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στον σταθμό στο λιμάνι, είναι στον παλιό σταθμό του κτέλ, οι οποίοι σήμερα το βράδυ θα τους μεταγάγουμε για ένα μόνιμο κάμπ που υπάρχει πάνω στην Αττική, όπως γίνεται και τις προηγούμενες φορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ο διακινητής τους 30 ετών, στον οποίο οι μετανάστες κατέβαλαν 200.000 λίρες Αιγύπτου για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Τα καραβάνια μεταναστών που έρχονται το ένα μετά το άλλο στην Κρήτη προκαλούν ανησυχία, καθώς εκτιμάται πως οι ροές θα αυξηθούν περαιτέρω τη θερινή περίοδο που βρίσκεται πρώτων πυλών. Ενδεικτικά μόνο το Μάιο, 319 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη, 172 στη Γάβδο, 105 στους καλούς λιμένες και 42 στην Παλαιοχώρα. Συνολικά καταγράφηκαν 8 περιστατικά. Το φαινόμενο των μεταναστευτικών ροών να αυξάνεται και να συνεχίζεται. Η τάση είναι αυξητική και όπως βλέπουμε, οι δείχτες το δείχνουν αυτό εξάλλου, ότι το επόμενο διάστημα ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε ακόμα περισσότερες και μεγαλύτερες ροές, διότι όπως βλέπουμε που κλιμακώνει την κατάσταση νότια της Κρήτης, βόρεια της Αφρικής, βλέπουμε ότι ο πόλεμος κλιμακώνεται και έτσι λοιπόν υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε ακόμα περισσότερες ροές. Στο επίκεντρο και οι συνθήκες φιλοξενίας των μεταναστών, με τον πρόεδρο Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος να υπογραμμίζει πως δεν έχει αλλάξει κάτι μετά την επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού στο νησί, περιγράφοντας μια στάσιμη κατάσταση. Και με την επίσκεψη του κυρίου Κερίδη που πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα στην Κρήτη και σε συνεννόηση με όλες τις αρχές και όλους τους φορείς του νησιού, δεν έχουμε δει τίποτα να αλλάζει. Δεν έχουμε δει τίποτα το οποίο αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάπου ένας χώρος να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι με συνθήκες οι οποίες πρέπει να είναι σωστές και όπως προβλέπει και η υγιεινή των ανθρώπων. Παράλληλα, οι λιμενικοί ζητούν στελέχωση των υπηρεσιών με φόντο τις αυξημένες ροές.